από τότε που άνοιξε τον Αύγουστο, είμαι πολύ ικανοποιημένη και αξίζει να έρθει ο κόσμος να το γνωρίσει. Είναι ένας πολυχορός που δεν έχει προηγούμενο και δεν θα έχει άλλο καλύτερο. Οι πελάτες τι σου λένε βλέποντας ένα τέτοιο γυμναστήριο πραγματικά που προσφέρει όλες τις ανέσεις? Είναι πολύ ευχαριστημένοι που με τέτοιες προσιτές τιμές έχουν αυτές οι υπηρεσίες. Γιάννη, βλέπουμε τους πελάτες των Γιάβα πάρα πολύ ικανοποιημένους. Τι είναι αυτό που τους κάνει να αισθάνονται τόσο μεγάλη εδώ ικανοποίηση μέσα στα Γιάβα? Αφενός υψηλού επίπεδου εγκαταστάσεις μας και αφετέρου υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση που τους παρέχουμε. Προσφέρει ελεύθερα βάρη, μηχανήματα με αντιστάσεις, μηχανήματα με την πίεση του αέρα, μηχανήματα με υδραυλική αντίσταση. Φυσικά πισίνα, οικοσάρα, κλειστή, θερμενόμενη, υπηρεσίες personal training, RPM, το γνωστό spinning, TRX. Ηλία, το γεγονός ότι ο χώρος είναι μοναδικός, είναι ιδιαίτερος, πολύ όμορφος και καινούριος και πολύ μεγάλος, κάνει τους πελάτες σας, τους συνδρομητές των Γιάβα, να μείνουν περισσότερη ώρα, να το απολαύσουν περισσότερο ενδεχομένως σε σχέση με ένα συμβατικό γυμναστήριο? Σίγουρα. Είναι ένας παράγοντας και αυτός. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι γυμναστήριο και δεν είναι κάποιο μαγαζί διασκέδασης, κυρίως έρχονται για να γυμναστούν, να δουλέψουν το σώμα τους και από εκεί και πέρα η αισθητική καλή του χώρου είναι ένα συν παραπάνω. Είναι γυμνασμένοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες? Τι βλέπεις εσύ, θέλουν πολλή δουλειά ακόμη? Δεν ξέρω αν είναι γυμνασμένοι ή όχι, ξέρω ότι έχουν τη θέληση να γυμναστούν όμως. Τώρα έχουμε δει όλους τους τύπους σώματων εδώ στο γυμναστήριο, από τον πιο γυμνασμένο μέχρι τον πιο αγύμναστο, εννοείται. Βελτιώνονται γρήγορα, έχουν διάθεση? Αυτό είναι στην ευχαίρεια του καθενός. Πόσο γρήγορα θέλει ο καθένας να δουλέψει και πόσο αποφασισμένος είναι να πετύχει το στόχο του. Στις γιορτές, τι συμβουλεύεις? Να προσέξουμε λίγο τη διατροφή μας, με μέτρο. Όλα και τα γλυκά επιτρέπονται, αλλά σίγουρα με μέτρο όλα. Πόση ώρα πρέπει να γυμνάζεται ένας άνθρωπος για να δει αποτελέσματα σε συνδυασμό με μια καλή διατροφή? Σίγουρα 4 φορές την εβδομάδα, 50 λεπτά την ημέρα. Είναι καλά, βλέπεις αποτελέσματα? Είναι αρκετά, σίγουρα. Ξεκίνησα να έρχομαι το Σεπτέμβριο, δηλαδή 4 μήνες περίπου. Ότι είναι ένα καλό γυμναστήριο. Πλήρως εξοπλισμένο, καλό προσωπικό, γενικά πολύ ευχαριστημένος. Πόσες φορές την εβδομάδα έρχεσαι? 3 με 4. Σε αρέσει ο χώρος που είναι πολύ ιδιαίτερος και σε κάνει να έρχεσαι περισσότερο ή τόσο θα ερχόσουν ούτως ή άλλως? Ούτως ή άλλως τόσο πάω, απλά και φυσικά και βοηθάει και το περιβάλλον. Στο να έχεις όρεξη να έρθεις. Έχεις ξαναδεί ανάλογο γυμναστήριο κάτι σαν γι' αυτό? Όχι, όχι. Δυστυχώς όχι.
Μείναμε άφωνοι. Τι ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε? Είναι από τη Les Mills. Ονομάζεται Body Combat. Είναι αερόβιο πολεμικό τεχνών, μίξ πολεμικό τεχνών. Δηλαδή έχει καποέρα, Muay Thai, Kickbox, Taekwondo, Kung Fu. Πόσες θερμίδες καίει κάποιος κάνοντας? Περίπου στις 800 θερμίδες, maximum. Άμα κάποιος είναι πιο ψηλά, θα φτάσει και τους 1000. Πόση ώρα κρατάει αυτό το πρόγραμμα? Μία ώρα ακριβώς. Λιώνεις κανονικά, λιώνεις. Ναι, λιώνεις. Αλλά είναι για όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να το παρακολουθήσει ένας αρχάριος μέχρι και πιο προχωρημένος. Είναι... Το καλό είναι ότι έχει μια διαδικασία, πάει σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Δηλαδή δεν σε ρίχνει μπαμ και... Γυμνάζεις όλες τις μυϊκές ομάδες? Όλες τις μυϊκές ομάδες. Λογικά πάρα πολύ τους κοιλιακούς. Κοιλιακούς, γενικά στις κάμψεις κοιλιακών μπορείς να φτάσεις 1500. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι το αγαπημένο μας πρόγραμμα. Βασικά γι' αυτό ερχόμαστε στα Γιάβα. Ναι. Βασικά γι' αυτό έρχεστε δηλαδή, πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε χρόνο να έρθουμε την ώρα αυτού του μαθήματος. Είναι πολύ καλό. Body Combat! Τα έχει όλα, είναι 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα και είναι πολύ λογικές τιμές για αυτή την περίοδο. Το γεγονός ότι είναι 24ωρο, σε έχει βολέψει? Εμένα πολύ. Γιατί έρχεσαι και άλλες ώρες εκτός από τις πιο κλασικές της ημέρας? Μ' αρέσει να μην έχει κόσμο, οπότε μου δίνει τη δυνατότητα αυτή. Η πιο περίεργη ώρα που έχεις έρθει στο Γιάβα εδώ στο ψυχικό, ποια είναι? 5 η ώρα. Το πρωί? Ναι. Ήσουν μόνος σε ολόκληρο το γυμναστήριο? Δεν ήμουν μόνος μου, είχε κόσμο. Είχε και άλλους 5 η ώρα το πρωί? Ναι. Οπότε πραγματικά δηλαδή είναι ανάγκη να είναι 24ωρο ένα γυμναστήριο. Για μερικούς, ναι. Κάνω κυρίως αερόβιο γιατί έχω τα κιλάκια της εγκυμοσύνης. Είναι πολύ γλυκό όμως. Είναι πολύ γλυκό, οπότε προς το παρόν προσπαθώ να χάσω βάρος. Και τι σκοπεύεις να κάνεις γενικά? Θες απλά να χάσεις τα κιλά της εγκυμοσύνης ή να κάνεις και κάτι περισσότερο για τον εαυτό σου? Όχι, όποιες είναι μαμάδες ξέρουν ότι με ένα μωρό χρειάζεται αντοχές και σωματική δύναμη. Οπότε ενδυνάμωση κυρίως, αλλά με πρόγραμμα. Και με τα ομαδικά, πιλάτες, γιόγκα. Δηλαδή. Όλα μαζί. Στα Γιάβα ήρθες μετά την εγκυμοσύνη αμέσως? Ναι, σχεδόν, ναι. Ειδικά αυτό που είναι στο νέο ψυχικό και είναι καινούριο, είναι πολύ ωραίο γυμναστήριο. Όταν άνοιξε, ήρθα. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος, καθαρός, προσεγμένος, είναι οι άνθρωποι πολύ εξυπηρετικοί. Είναι ωραία και είμαστε παρέα εδώ, πολλοί φίλοι, οπότε είναι καλά. Οι περισσότεροι που έρχονται εδώ στο Γιάβα ψυχικού είναι από το ψυχικό ή είναι από την ευρύτερη περιοχή λόγω του ότι είναι ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο? Και από την ευρύτερη περιοχή και από το ψυχικό έρχονται από παντού. Μια περιοχή μακρινή από την οποία έρχονται? Και από Γλυφάδα. Από Γλυφάδα, εδώ στο ψυχικό? Έρχονται.